Καταδικάζουμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές και δεν πρόκειται να τις ανεχθούμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας κατά την παρουσίαση των μέτρων κατά της ακρίβειας. Η Χρύσα Φόσκολου παρακολούθησε την ενημέρωση. Είναι στη σύνδεσή μας. Χρύσα, να δούμε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα νέα μέτρα. Αδαμαντία, να πούμε αρχικά ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν μέχρι και τέλος Μαρτίου. Θα δοθεί δηλαδή ένα διάστημα 40-50 ημερών προκειμένου να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές ό,τι αφορά με τους προμηθευτές και με τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Να πούμε αναλυτικά ότι μπαίνει ένα πλαφόν 7% στο εμπορικό κέρδος των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το βρεφικό γάλα. Ένα κόφτης 30% στις εκτόσεις προμηθευτών προς σούπερ μάρκετ και μείωση των τιμών στα ράφια σε απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες, οδοντόκρεμες και σαμπουάν. Θα μπει ένα τέλος στις παραπλανητικές προσφορές, ένα τρίμηνο μπλόκο δηλαδή για όσους αυξάνουν τις τιμές τους. Από σήμερα όμως θα ισχύει αυτό, όχι για τα άλλα μέτρα που λέγαμε ότι θα ισχύσουν σε 40 μέρες, αυτό ισχύει από σήμερα. Όποιες εταιρείες προχωρήσουν σε ανατιμήσεις εντός 3 μηνών δεν θα μπορούν να κάνουν προωθητικές ενέργειες. Και τέλος να πούμε πως μίλησε ο Υπουργός Κώστας Κρέκας για καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι, σε νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Δηλαδή οι καθαρές τιμές θα είναι από τον παραγωγό μέχρι και τον τελικό που φτάνει στον καταναλωτή. Χρύσα Φόσκολου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι να δούμε ένα απόσπασμα από αυτά που δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Κώστας Κρέκας. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι μια κρίσιμη και δραστική παρέμβαση που επιτυχάνει πρώτον, άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά στα ράφια. Δεύτερον, επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή, καθώς οι όποιες εκτόσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές. Τρίτον, αποτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών με πλασματικές εκτόσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και αλλοιώνουν το κριτήριο του καταναλωτή. Τέταρτον, αυστηροποιούμε, διευρύνουμε και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τη διενέργεια ελέγχων και την αποτροπή φαινομένων εσχροκέδειας.